Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα σήμερα στο λιμάνι του Κολυμβαρίου στα Χανιά, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε πυρκαγιά σε θαλαμιγό υπό φινλανδική σημαία, η οποία βρισκόταν αγκυροβολημένη εκεί. Η πυρκαγιά γρήγορα επεκτάθηκε σε ολόκληρο το σκάφος, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερός. Ενεργοποιήθηκε άμεσα η υπηρεσία μας με πλωτάκια χερσαία μέσα, τα οποία μετέβησαν στην περιοχή. Ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και η αρμόδια εισαγγελία και η εισαγγελία πρωτοδικών Χανίων. Και αυτή τη στιγμή, αφού ενημερώθηκαν και οι φορείς διαχείρισης του λιμένου στο Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο, γίνεται ανέλκυση του σκάφους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων με γερανοφόρο όχημα αλλά και με τη συνδρομή Δίτη κατόρθωσαν να ανασύρουν από το βυθό του λιμένα τα συντρίμια της θαλαμιγού. Εδώ ελιμενίζεται από τις 19 πρώτου το σκάφος και είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά. Δεν είχαμε λιμάνι προορισμού. Όχι, δεν είχαμε λιμάνι προορισμού, είχε έρθει από τον Άλυμο. Έχει γίνει κάποια επικοινωνία με τον πλοίαρχο του σκάφους και από εκεί και πέρα θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες από το λιμεναρχείο στα πλαίσια της προανάκρισης. Παράλληλα, στήθηκε και προστατευτικό πλέγμα απορρύπανσης με τη βοήθεια ειδικού σκάφους, προκειμένου να αποφευθεί περιβαλλοντική ζημία από τυχόν διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα Χανίων σε συνεργασία με το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.